Ουσιαστικά η αναφορά στην ανάγκη συμβιβασμού είχε να κάνει με το κεφάλαιο των εγγυήσεων ή με την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού γενικότερα. Νομίζω ήταν συνολικό, απλώς επειδή ο κ. Σκοτζιάς αναφέρθηκε στη συμφωνία για το προσφυγικό και έβαλε ως τρίτο θέμα το θέμα των εγγυήσεων. Νομίζω μιλούσε συνολικά για το Κυπριακό. Μάλιστα. Απλώς έβαλε τελεία, επειδή ακούσαμε τις δηλώσεις και είπε ότι τη διεθνή πολιτική πάντα χρειάζεται συμβιβασμός, αρκεί ο συμβιβασμός να είναι σωστός συμβιβασμός και να μην είναι σάπιος, είπε χαρακτηριστικά. Είχαμε και λίγο φολκλόρ σε αυτή τη συνάντηση, αφού έγινε στην Κρήτη, η πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό Εξωτερικών επισκέπτεται το νησί. Ο κ. Σκοτζιάς τον συνόδευσε στο σπήλαιο δικτέων άνδρων στο οροπέδιο Λαφιτίου. Είναι εκεί όπου γεννήθηκε ο Δίας και όπου οδήγησε την Ευρώπη μετά την απαγωγή της από τη Λιβύη. Ήταν μια συμβολική κίνηση. Ο κ. Σκοτζιάς είπε είναι ένας μύθος βαθιά αντιρατσιστικός, τον οποίο κανείς στην Ευρώπη δεν πρέπει να ξεχνάει. Μάλιστα.